γεια σας. Στην εκπομπή Πάνω Απ' Όλα Υγεία μου θα μιλήσουμε σήμερα για την παιδοχειρουργική. Συγκεκριμένα θα συζητήσουμε για τις εφαρμογές της ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής στις παθήσεις των γεννητικών οργάνων και του βουβονικού πόρου στα παιδιά. Κοντά μας είναι εκλεκτή προσκεκλημένη, την οποία την ευχαριστούμε πάρα πολύ που είναι μαζί μας. Είναι μαζί μας λοιπόν η κυρία Ειρήνη Παπαγεωργίου, η οποία είναι χειρουργός παιδών και παράλληλα συνεργάτη του Ιατρικού Διαβαλκανικού Κέντρου Θεσσαλονίκη. Καλώ ήρθατε, κύριε Παπαγεωργίου. Καλώ σα βρήκα, κυρία Σωτηριάδη. Ευχαρίστηση είναι δική μου. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ πραγματικά, γιατί θα μιλήσουμε για ένα θέμα το οποίο σχετίζεται με τα παιδιά. Έχουμε πολύ καιρό να μιλήσουμε για τα παιδιά και πρέπει λοιπόν να συζητήσουμε και για αυτό το θέμα. Πρώτα-πρώτα, είπαμε ότι θα μιλήσουμε για τη βουβονοκύλη, τις τεχνικές, τα πλεονεκτήματα που εφαρμόζονται στην περίπτωση αυτή, παράλληλα για την κυρσοκύλη, καθώς επίσης και για την κρυψορχία, σε αυτό το χρόνο του πρώτου μέρους της εκπομπής. Να πούμε λίγο τώρα για την λαπαροσκοπική χειρουργική, ποιος είναι ο ρόλος της και συγκεκριμένα ποια είναι η θέση της λαπαροσκοπικά υποβοηθούμενης χειρουργικής στο θέμα της βουβονοκύλης, του βουβονικού πόρου στα παιδιά. Κοιτάξτε, εδώ και μερικές δεκαετίες στο εξωτερικό, στην Ελλάδα έτσι ίσως λίγο πιο αργά, η εξέλιξη της χειρουργικής, η λαπαροσκοπική χειρουργική και οι ελάχιστα επεμβατικές μέθοδοι έχουν προσφέρει σημαντικές δυνατότητες και πλεονεκτήματα στην αντιμετώπιση των χειρουργικών παθήσεων, τα οποία εφαρμόζονται ήδη εδώ και χρόνια σε όλες τις ειδικότητες των ενηλίκων, στην ουρολογία, στη γυναικολογία και στην γενική χειρουργική. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να μην τις εκμεταλλευόμαστε τις δυνατότητες αυτές και για τους παιδιατρικούς ασθενείς. Οι παθήσεις τις οποίες έχουμε επιλέξει είναι από τις πιο συχνές παθήσεις χειρουργικές των παιδιών και οι επεμβάσεις σχετιζόμενες με αυτές είναι από τις συχνότερες επεμβάσεις ρουτίνας που πραγματοποιεί ένας παιδοχειρουργός στην καριέρα του. Τέλεια. Σε ό,τι αφορά τη βουβονοκύλη. Να αρχίσουμε με τη βουβονοκύλη. Είπαμε θα μιλήσουμε για βουβονοκύλη, θα μιλήσουμε μετά για την κυρσοκύλη, καθώς επίσης και για την κρυψορχία. Ας αρχίσουμε λοιπόν για τη βουβονοκύλη, να μας πείτε κάποιες στοιχείες για το θέμα αυτό και μετά να πούμε πώς αντιμετωπίζεται. Η βουβονοκύλη είναι από τις συχνότερες, αν όχι η συχνότερη χειρουργική πάθηση της παιδικής ηλικίας. Ναι. Υπολογίζεται ότι ένα ποσοστό 0,8 έως 4,5% των παιδιών θα εμφανίσουν κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια της παιδικής ηλικίας βουβονοκύλη. Η βουβονοκύλη έχει άμεση ένδειξη αντιμετώπισης, δηλαδή εφόσον μπει η διάγνωση, καλό είναι το συντομότερο δυνατό να αντιμετωπίζεται, όχι με την έννοια του επείγοντος, αλλά τις περισσότερες φορές σαν ένα προγραμματισμένο χειρουργείο. Πολύ ωραία. Οφείλεται σε παραμονή ανοιχτού του έσω βουβονικού στομίου και μέσω αυτού του στομίου προβάλλει, δηλαδή οφείλεται στην ουσία σε μια συγγενή ανομαλία εντός εισαγωγικών. Μπορεί ωστόσο να εκδηλωθεί σε διάφορες στιγμές της ζωής, τόσο κατά την νεογνική και βρεφική ηλικία, όσο και αργότερα κατά τη διάρκεια της παιδικής ηλικίας. Εδώ βλέπουμε μια εικόνα ενός βουβονικού στομίου, είναι μέσα από την κοιλιά, είναι λαπαροσκοπική εικόνα. Ότι έχει παραμείνει ανοιχτό. Ναι, επειδή ακόμα δεν αρχίσαμε την αντιμετώπιση στην οποία αναφέρεται η εικόνα αυτή και μιλάμε λίγο για την, για την παθοφυσιολογία και που οφείλεται ουσιαστικά η βουβονοκύλη, μπορούμε στη συνέχεια να δούμε αυτή την πρώτη εικόνα, η οποία είναι εξαιρετική βέβαια. Για πείτε, λοιπόν. Οφείλεται λοιπόν σε παραμονή ανοιχτού του έσω βουβονικού στομίου και δια του στομίου αυτού προβάλλει ένα τμήμα του περιτονέου με κάποιο ενδοκυλιακό σπλάχνο. Μάλιστα. Η αντιμετώπιση συνιστάται σε σύγκληση του βουβονικού στομίου, χειρουργική, έτσι, με τοποθέτηση ραμάτων. Ανοιχτά γινόταν παραδοσιακά με αυτόν τον τρόπο, λαπαροσκοπικά και με λαπαροσκοπικά υποβοηθούμενα γίνεται με σύγκληση του βουβονικού στομίου εκ των έσω, με σειραφή δηλαδή του βουβονικού στομίου, είτε μέσα από την κοιλιά εξ ολοκλήρου, στη λαπαροσκοπική αντιμετώπιση, είτε διατυχωματικά, μέσω δηλαδή του κοιλιακού τυχώματος, περνώντας από έξω το ράμα και υπολαπαροσκοπική καθοδήγηση. Πολύ ωραία. Και οι μεν και οι εξ ολοκλήρου λαπαροσκοπικές τεχνικές και οι λαπαροσκοπικά υποβοηθούμενες, που έχουν περιγραφεί αρκετές, έχουν εξίσου καλά αποτελέσματα και εξίσου καλά αποτελέσματα σε ό,τι αφορά τις υποτροπές και την επιτυχία της επέμβασης με τις ανοιχτές επεμβάσεις. Ωστόσο, προσφέρουν σημαντικά πλεονεκτήματα. Ωραία. Θέλω να ρωτήσω για ποια ηλικία, σε ποια ηλικία, μιλάμε για παιδιά βέβαια, να ξεκαθαρίσουμε το θέμα και να μας πείτε σε ποια ηλικία εμφανίζεται συνήθως η βουβονοκύλη στα παιδιά και πότε είναι αντιμετωπίσιμη. Η βουβονοκύλη μπορεί να εμφανιστεί από την νεογνική ηλικία. Μάλιστα, αναφέρεται ένα ποσοστό από 3 έως 5% στη βιβλιογραφία για τα τελειόμηνα νεογνά, αλλά είναι ακόμη περισσότερο, έως και 45% σε κάποιες σειρές περιστατικών στα πρόωρα νεογνά. Επομένως, μπορεί ένα μωράκι τις πρώτες μέρες της ζωής του
ή τον πρώτο μήνα της ζωής να εμφανίσει βουνοκύλη. Επίσης, κατά τη διάρκεια της βρεφικής και της παιδικής ηλικίας, μπορεί επίσης να εμφανιστεί. Μπορεί, ας πούμε, όταν οι γονείς δεν θέλουν να κάνουν την επέμβαση, ξέρω εγώ, ή επειδή αισθάνονται κάποιο φόβο ή κάποια ανασφάλεια στην πιο μικρή ηλικία, μπορούν αυτό να το κρατήσουν να πάει πόσο χρονικό διάστημα, κύριε Παγιωνίου? Η βουβονοκύλη θα πρέπει να αντιμετωπίζεται εφόσον διαγνωστεί. Ναι. Και ιδιαίτερα στα νεοαχνά και στα βρέφη, γιατί στις ηλικίες αυτές, κατά τον πρώτο χρόνο της ζωής, είναι και πιο συχνές οι επιπλοκές της βουβονοκύλης. Mm-hmm. Η βουβονοκύλη έχει μια βασική επιπλοκή που την ονομάζουμε περίσφυξη και σημαίνει στην πραγματικότητα ότι το σπλάχνο το οποίο προβάλλει από το έσω βουβονικό στόμιο δεν μπορεί να αναταχθεί, δεν μπορεί δηλαδή να επιστρέψει ούτε αυτόματα αλλά ούτε με χειρισμούς μέσα στην κοιλιά, με αποτέλεσμα σταδιακά και με το πέρας των ωρών να διαταράσσεται η αιμάτωσή του, να ισχυμεί και να έχουμε πολύ σοβαρότερες επιπλοκές εφόσον δεν αντιμετωπιστεί έγκαιρα. Αυτή η επιπλοκή είναι συχνότερη στον πρώτο χρόνο της ζωής, δηλαδή στην νεογνική και στη βρεφική ηλικία. Επομένως, ειδικά σε αυτές τις ηλικίες, η βουβονοκύλη θα πρέπει να αντιμετωπίζεται εφόσον τεθεί η διάγνωση. Μάλιστα, πολύ ωραία. Τώρα, να πούμε λίγο για την. Είπατε για τα πλεονεκτήματα της τεχνικής λαπαροσκοπικά και να βλέπουμε παράλληλα και τις εικόνες. Ας αρχίσουμε λοιπόν από την πρώτη εικόνα που έχουμε, που αναφέρεται στη λαπαροσκοπική. Εδώ βλέπουμε χαρακτηριστικά μια εικόνα ανοιχτού έσω βουβονικού στομίου. Έχει παραμείνει ανοιχτό. Και μέσω του στομίου αυτού προβάλλει, είναι διαλείπουσα η προβολή, άλλοτε προβάλλει όταν το παιδάκι είναι όρθιο, όταν παίζει ή όταν αυξήσει την ενδοκυλιακή του πίεση, κάποιο ενδοκυλιακό σπλάχνο, συνήθως κάποια έλκα εντέρου ή στα κορίτσια μπορεί και η οθήκη. Ενώ τώρα, κατά τη διάρκεια του χειρουργείου, έχει αναταχθεί το ενδοκυλιακό σπλάχνο και βλέπουμε αυτό ακριβώς το έλλειμμα του κοιλιακού τυχώματος, το οποίο εμείς πρέπει να πάμε και να κλείσουμε. Μάλιστα. Μπορούμε να δούμε και τη δεύτερη εικόνα στην περίπτωση αυτή. Στη δεύτερη εικόνα βλέπουμε από την άλλη μεριά ένα κλειστό βουβονικό στόμιο. Αυτή είναι η εικόνα που πρέπει να υπάρχει φυσιολογικά, έτσι ώστε να μην έχουμε βουβονοκύλη. Α, μάλιστα. Και στην επόμενη. Και στην επόμενη βλέπουμε μια εικόνα το πώς το προηγούμενο στόμιο που είδαμε ότι ήταν ανοιχτό έχει κλείσει χειρουργικά με ένα ράμα το οποίο έχει τοποθετηθεί λαπαροσκοπικά. Έχει γίνει σειραφή δηλαδή με τα εργαλεία μας μέσα από την κοιλιά. Η σύγκληση γίνεται λαπαροσκοπικά εκ των έσω. Και αυτό... ποια είναι τα πλεονεκτήματα, κυρία Παπαγεωργίου, που γίνεται η σύγκληση εκ των έσω μέσω λαπαροσκοπικής επέμβασης? Εκτός από τα πλεονεκτήματα τα γενικά της λαπαροσκοπικής χειρουργικής, όπου όλοι γνωρίζουμε για το άριστο αισθητικό αποτέλεσμα, το οποίο για τα παιδιά, ειδικά της εφηβικής και για την ψυχολογία τους, την παιδική και την εφηβική, έχει πολύ μεγαλύτερη ίσως σημασία από ό,τι για τους ενήλικες. Η ελαχιστοποίηση του χρόνου μεταγχειρητικής αποκατάστασης και του μεταγχειρητικού πόνου, αλλά και η ελάχιστη συστηματική αντίδραση στο τραύμα, που είναι σημαντικό. Αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι το τραύμα δεν είναι μόνο αυτό που βλέπουμε απ' έξω, το τραύμα στο δέρμα. Κάτω από το δέρμα υπάρχουν ιστοί, απονευρώσεις και μυϊκά στοιχεία, τα οποία κατά την ανοιχτή χειρουργική επέμβαση πρέπει να τα κόψουμε, πρέπει να διαταμούν, έτσι ώστε να φτάσουμε εκεί που θέλουμε να επέμβουμε. Mm-hmm. Στη λαπαροσκοπική χειρουργική επεμβαίνουμε in situ. Αυτό σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να μετακινήσουμε κάτι, να τραβήξουμε και να βγάλουμε έξω από το τραύμα κάποιο σπλάχνο ή κάποια στοιχεία, αλλά πηγαίνουμε με τα εργαλεία μας, τα οποία στα παιδιά έχουν πολύ μικρή διάμετρο, έως και κάτω από 3 χιλιοστά, και επεμβαίνουμε στο όργανο στόχο ακριβώς στο σημείο που βρίσκεται, χωρίς να χρειαστεί να το μετακινήσουμε. Πολύ ωραία. Αυτό ειδικά στην περίπτωση της βουβονοκύλης σημαίνει ότι μπορούμε να κλείσουμε το έσω βουβονικό στόμιο χωρίς καθόλου να αγγίξουμε τα στοιχεία τα οποία διέρχονται από αυτό φυσιολογικά στα αγόρια, που είναι ο σπερματικός πόρος και τα σπερματικά αγγεία. Εδώ τι βλέπουμε, κυρία Παπαγεωργίου? Εδώ βλέπουμε ένα βουβονικό στόμιο το οποίο ήταν βατό, ήταν ανοιχτό. Το παιδάκι αυτό είχε βουβονοκύλη και το έχουμε κλείσει, το έχουμε ράψει από μέσα από την κοιλιά. Mm-hmm. Επομένως, έχουμε θεραπεύσει στην ουσία την πάθηση. Και η επόμενη εικόνα. Εδώ είναι μια περίπτωση λαπαροσκοπικά υποβοηθούμενης σύγκλησης του έσω βουβονικού στομίου. Τι σημαίνει αυτό, να το εξηγήσουμε. Στην περίπτωση αυτή, δεν κάνουμε τη σειραφή μέσα από την κοιλιά. Αλλά βάζουμε μόνο την κάμερα και περνάμε το ράμα από έξω, μέσω του κοιλιακού τυχώματος. Mm-hmm. Βλέποντας υπό άμεση όραση, περιβροχίζουμε, ας το πούμε, ράβουμε γύρω-γύρω το βουβονικό στόμιο, έτσι ώστε να το κλείσουμε. Mm-hmm.
Η επόμενη εικόνα. Και στην επόμενη είναι μια άλλη περίπτωση λαπαροσκοπικά υποβοηθούμενης αντιμετώπισης της βουβονοκύλης. Είναι μια άλλη τεχνική. Με τον ίδιο τρόπο πάλι, βλέποντας από μέσα με το λαπαροσκόπιο, με την κάμερά μας, περνάμε ένα ράμα κυκλοτερός γύρω από το έσω βουβονικό στόμιο, το δένουμε και η τελική εικόνα, ενώ στην πρώτη εικόνα επάνω αριστερά έχουμε ένα ανοιχτό βουβονικό στόμιο, μάλιστα, κάτω δεξιά έχουμε έχει ένα τελείως κλειστό. Έχει κλείσει και είναι πολύ ωραία. Έχουμε άλλες εικόνες, νομίζω ότι έχουμε και άλλες. Για τη βουβονοκύλη, μάλλον όχι. Δεν έχουμε άλλες εικόνες. Κυρία Παγιοριού, κάτι είπατε για τα παιδιά και για τη γονιμότητα. Θέλετε να πείτε κάτι, ότι πρέπει να γίνεται η επέμβαση αυτή όχι μόνο για αισθητικούς λόγους, αλλά. Για σε ό,τι αφορά την κρυψορχία. Ναι, όχι για την κρυψορχία, για τη βουβονοκύλη. Υπήρχε κάποιο άλλο λόγο που έπρεπε να μιλήσουμε. Κοιτάξτε να δείτε, η βουβονοκύλη, εφόσον επιπλακεί με περίσφυξη, όταν δηλαδή κάνει αυτή την επιπλοκή του ενδοκυλιακού σπλάχνου, της εντερικής έλικας που μπαίνει μέσα στο βουβονικό πόρο και δεν ανατάσσεται, συνήθως στα παιδιά, στα αγόρια, το πρώτο όργανο το οποίο παραβλάπτεται και παραβλάπτεται η αιμάτωσή του δεν είναι το έντερο που έχουμε μέσα, αλλά είναι ο όρχης. Μάλιστα. Γιατί τα αγγεία που αιματώνουν τον όρχη περνούν ακριβώς από το ίδιο σημείο, από το ίδιο κανάλι. Κατανοητό, ναι. Επομένως, η εντερική έλικα πιέζει αυτά τα αγγεία και αν τα πιέσει για αρκετές ώρες, πάνω από 6 ή 8, ο όρχης είναι ένα όργανο που είναι πολύ ευαίσθητο στην ισχυμία. Ναι. Μπορεί το παιδί να μην έχει άλλα συμπτώματα από το πεπτικό, να αναταχθεί η έλικα και να είναι βιώσιμη, αλλά να χάσει τον όρχη του. Επομένως, σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει άμεσα να ανατάσσεται και αυτός είναι ο λόγος που πρέπει η βουβονοκύλη να αντιμετωπίζεται εφόσον διαγνωστεί. Δεν μπορούμε δηλαδή να περιμένουμε να γίνει το παιδάκι ενός ή δύο ή τριών. Αυτό ακριβώς που είπαμε που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Λοιπόν, να προχωρήσουμε λίγο και στο άλλο θέμα που είναι η λαπαροσκοπική αντιμετώπιση της κρυσοκύλης. Να πούμε πρώτα, κυρία Παγιοριού, τι σημαίνει κρυσοκύλη και πάλι πώς γίνεται η επέμβαση και ποια είναι τα πλεονεκτήματα της λαπαροσκοπικής σχέση με το θέμα αυτό. Η κρυσοκύλη είναι μια πάθηση η οποία απασχολεί τα αγόρια σε μεγαλύτερες ηλικίες, στην προεφηβική και εφηβική ηλικία. Αυτό που συμβαίνει είναι να διατείνονται η μια διάταση του δικτύου των σπερματικών φλεβών, των φλεβών δηλαδή που αποχετεύουν το αίμα από τον όρχη. Και αυτό συμβαίνει εξαιτίας της στάσης του αίματος. Για ανατομικούς λόγους, έτσι λόγω της ανατομίας του φλεβικού συστήματος, η κρυσοκύλη στο 93-95% των περιπτώσεων διαγιγνώσκεται στην αριστερή πλευρά. Η κατάσταση αυτή, έτσι, η στάση του αίματος μέσα στο όσχιο, μπορεί να επηρεάσει τόσο την ανάπτυξη του όρχεως, όσο και τη λειτουργικότητα μετέπειτα. Υπάρχουν ωστόσο συγκεκριμένες ενδείξεις που καλά είναι να τηρούνται όταν παίρνουμε την απόφαση να χειρουργήσουμε μια κρυσοκύλη. Οι ενδείξεις αυτές είναι η αποδεδειγμένη πολυματική ανάπτυξη του όρχεως, κάτω από 20% σε σχέση με τον ετερόπλευρο, με τον φυσιολογικό όρχη. Είναι η παρουσία συμπτωμάτων, δηλαδή το παιδάκι ή ο έφηβος μπορεί να έχει αίσθημα βάρους ή πόνο καμιά φορά. Είναι οι διαταραχές στο σπερμοδιάγραμμα. Και η συνύπαρξη άλλων καταστάσεων, οι οποίες προδιαθέτουν σε ελαττωμένη γονιμότητα. Μάλιστα. Σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να αντιμετωπίσουμε την κρυσοκύλη. Η αντιμετώπιση συνιστάται στην ουσία σε απολύνωση της έσω σπερματικής φλέβας, της φλέβας δηλαδή που αποχετεύει το αίμα από τον όρχη. Και άλλοτε σε κάποιες τεχνικές μπορεί να διατηρούμε την σπερματική αρτηρία, άλλοτε να την απολυνώνουμε. Αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία είναι να διατηρούμε κάποια λεμφαγεία, 2 ή 3 μεγάλα λεμφαγεία που αποχετεύουν τη λέμφο από τον όρχη. Γιατί αν δεν τα διατηρήσουμε, υπάρχει ο κίνδυνος να εμφανιστεί μετεγχειρητικά η υδροκύλη σύστιχα, η οποία είναι και η συχνότερη μετεγχειρητική επιπλοκή στις περιπτώσεις που χειρουργούμε μια κρυσοκύλη. Τα πλεονεκτήματα της λαπαροσκοπικής αντιμετώπισης είναι ότι μπορούμε να φτάσουμε στα αγγεία, στο όργανο στόχο δηλαδή στη συγκεκριμένη περίπτωση, χωρίς να κάνουμε εκτεταμένα τραύματα στο δέρμα και στα μυοαπονευρωτικά στοιχεία. Η αναγνώρισή τους είναι πολύ εύκολη από μέσα, πολύ ευκολότερη από μέσα, γιατί βρίσκονται ακριβώς κάτω από το περιτόνεο. Και εξαιτίας της μεγέθυνσης και της ευκρίνειας που προσφέρουν οι σύγχρονοι λαπαροσκοπικοί πύργοι, μπορούμε με μεγάλη ευκολία να αναγνωρίσουμε τα λεμφαγεία και να τα διατηρήσουμε. Η επέμβαση λαπαροσκοπικά διαρκεί πολύ λίγο και η αποκατάσταση είναι πάρα πολύ γρήγορη. Τα παιδιά μπορούν να κινητοποιηθούν σχεδόν άμεσα μετά το χειρουργείο και ενίοτε να πάρουν και εξιτήριο και την ίδια μέρα του χειρουργείου. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Αυτό είναι ό,τι καλύτερο για τα παιδιά. Εντάξει. Λοιπόν, και το τελευταίο θέμα το οποίο έχουμε να συζητήσουμε σε σχέση με τη λαπαροσκοπική για σήμερα είναι η συμβολή και οι ενδείξεις της λαπαροσκοπικής και της λαπαροσκόπησης γενικά και στη διάγνωση, αλλά και στη θεραπεία της κρυψορχίας.
Η κρυψορχία είναι και διάγνωση μια... και θεραπεία. Άρα η λαπαροσκοπική χρησιμοποιείται και στα δύο αυτά. Ειδικά στις περιπτώσεις του αψηλάφητου όρχεως. Και θα δούμε τι σημαίνει αυτό. Ναι. Η κρυψορχία είναι από τις πιο συχνές συγγενείς ανομαλίες στα αγόρια. Στα τελειόμηνα μωράκια το ποσοστό υπολογίζεται από 1-4,5%, στα πρόωρα πολύ περισσότερο. Mm-hmm. Στους πρώτους μήνες της ζωής υπάρχει περίπτωση, και γι' αυτό περιμένουμε, να κατέβει αυτόματα ο όρχης σταδιακά στο όρχιο. Να συνεχιστεί δηλαδή αυτή η διαδικασία της καθόδου του όρχιος, που έχει ξεκινήσει ακόμη όταν το μωράκι βρίσκεται στην κοιλιά της μαμάς. Με αποτέλεσμα στην ηλικία του ενός έτους το ποσοστό της κρυψορχίας στα αγόρια να φτάνει στο 1%. Mm-hmm. Υπάρχει ένα ποσοστό περιπτώσεων, 1 στις 5 περίπου, που λένε ότι το παιδάκι έχει αψηλάφητο όρχη. Αυτό σημαίνει ότι κατά την κλινική εξέταση δεν μπορούμε να ψηλαφίσουμε τον όρχη ούτε μέσα στο βουβονικό πόρο, δηλαδή ψηλαφώντας τη βουβονική χώρα, ούτε μέσα στο όσχιο. Μάλιστα. Σε αυτές τις περιπτώσεις οφείλουμε να αποδείξουμε, να διαγνώσουμε αν ο όρχης υπάρχει και έχει παραμείνει μέσα στην κοιλιά, ή αν έχει ατροφήσει ή εξαφανιστεί εξαιτίας κάποιας ενδομήτριας συστροφής, κάποιας δηλαδή απόφραξης, ας πούμε, εντός εισαγωγικών των αγγείων, που έχει οδηγήσει σε υποστροφή, έτσι, σε εξαφάνιση του όρχεως. Η καλύτερη διαγνωστική μέθοδος στην περίπτωση αυτή, εδώ βλέπουμε μία περίπτωση όρχεως, ο οποίος έχει παραμείνει μέσα στην κοιλιά, έτσι δεν έχει κατέβει στη φυσιολογική του θέση στο όσχιο. Διαγνωστικά η λαπαροσκόπηση έχει τη μεγαλύτερη ευαισθησία και ειδικότητα συγκριτικά με όλες τις απεικονιστικές μεθόδους που γνωρίζουμε, που στις περιπτώσεις αυτές είναι συνήθως το υπερηχογράφημα και η μαγνητική τομογραφία. Βάζοντας μια κάμερα στην κοιλιά, μπορούμε με ασφάλεια να διαπιστώσουμε εάν το περιστατικό μας ανήκει στο 50-60% των περιπτώσεων που έχουν έναν ενδοκοιλιακό όρχη, ή στο υπόλοιπο 50-40% των περιπτώσεων που ο όρχης έχει ατροφήσει ή έχει εξαφανιστεί. Σε περίπτωση που διαγνώσουμε την παρουσία ενός ενδοκοιλιακού όρχεως, τότε μπορούμε στον ίδιο χειρουργικό χρόνο, με λαπαροσκοπικούς χειρισμούς, να θεραπεύσουμε την πάθηση αυτή, να κάνουμε δηλαδή αυτό που ονομάζουμε ορχιοπηξία, να κατεβάσουμε τον όρχη αυτό στο όσχιο, στη θέση που φυσιολογικά θα έπρεπε να είναι. Μάλιστα. Πρέπει να πούμε ότι η κρυψορχία είναι μια πάθηση η οποία πρέπει να αντιμετωπίζεται ιδανικά στον πρώτο χρόνο της ζωής, κατά τη διάρκεια της βρεφικής ηλικίας, σε ένα παράθυρο από 6-12 μηνών. Και αυτό που καλά είναι να τονίσουμε πώς είναι ότι... Πώς μπορεί να το καταλάβει, συγγνώμη σας διακόπτω, οι γονείς πώς μπορούν να καταλάβουν το πρόβλημα της κρυψορχίας. Φαίνεται στην ψηλάφιση, η μητέρα έχει την ευθύνη, η παιδίατρος έχει την ευθύνη. Ποιος? Πολλές φορές φαίνεται και οπτικά. Mm-hmm. Βλέπει η μητέρα ή ο πατέρας ότι από τη μια μεριά το όσχιο είναι γεμάτο, ναι, έχει όρχη μέσα, ενώ από την άλλη μεριά είναι άδειο, είναι και υποπλαστικό. Μάλιστα. Γιατί η ανάπτυξη των ιστών και του δέρματος ακολουθεί και την ανάπτυξη ή την παρουσία του όρχιος. Πολύ σωστά, ναι. Συνήθως αυτοί οι οποίοι το διαγνώσκουν ή αυτοί οι οποίοι παραπέμπουν τα παιδιά στον παιδοχειρουργό είναι οι παιδίατροι. Mm-hmm. Πάντα ένας παιδίατρος από τη στιγμή που γεννιέται το μωράκι, και γι' αυτό πολλές φορές και στα βιβλιάρια υγείας που παίρνουν οι γονείς από το μαιευτήριο, σημειώνεται αν ο όρχης ή αν και οι δύο όρχες βρίσκονται στο όσχιο. Ναι. Και όποια άλλη διαταραχή, ανομαλία συγγενής μπορεί να αφορά τα εξωγεννητικά όργανα. Κατά την παρακολούθηση, ο παιδίατρος πάντα, σε μια τυπική εξέταση που κάνει στο παιδάκι, πάντα βλέπει τα εξωγεννητικά όργανα και προσπαθεί να ψηλαφίσει και τους δύο όρχες. Ναι. Αν κάτι τον προβληματίσει, αν δει ότι δεν ψηλαφώνται το ίδιο καλά και οι δύο, κάποιος ίσως να μην είναι μες στο όσχιο, τότε παραπέμπει το παιδάκι στον παιδοχειρουργό. Και αυτό πρέπει να γίνει και αυτό άμεσα, αφού γίνει η διάγνωση και η θεραπεία πρέπει να γίνει άμεσα και στην κρυψορχία, κυρία Παπαγεωργίου. Εφόσον υπάρχει αληθής κρυψορχία, δηλαδή εφόσον ο όρχης δεν κατεβαίνει ούτε αυτόματα αλλά ούτε με χειρισμό στο όσχιο, ή εφόσον δεν ψηλαφάται ακόμη περισσότερο, πρέπει η αντιμετώπιση να γίνει από τους 6 μήνες σε περίπτωση που έχουμε ετερόπλευρη κρυψορχία, δηλαδή σε περίπτωση και που υπάρχει. Γίνεται και αυτό, δηλαδή. Και στις δύο πλευρές να υπάρχει η κρυψορχία, έτσι. Υπάρχει περίπτωση να υπάρχει και στις δύο πλευρές κρυψορχία, και σε αυτές τις περιπτώσεις η αντιμετώπιση θα πρέπει να γίνει νωρίτερα, από τον 4ο μήνα της ζωής. Μάλιστα. Πρέπει, ναι, να πούμε ότι δεν είναι αντένδειξη η μικρή ηλικία για τη λαπαροσκοπική χειρουργική. Από ποια ηλικία ξεκινάει? Μπορούμε να αντιμετωπίσουμε λαπαροσκοπικά παθήσεις στα παιδιά ακόμη και από την νεογνική ηλικία. Από το 0 δηλαδή, ουσιαστικά. Μπράβο. Λοιπόν, και άρα λοιπόν πρέπει να γίνει σίγουρα αντιμετώπιση σε αυτή τη συγκεκριμένη περίοδο που είπατε, χρονική του παιδιού. Παίζει ρόλο
Γιατί πρέπει να γίνει αντιμετώπιση, γιατί η κρυπτορχία αποτελεί ένα αίτιο για την εμφάνιση υπογονιμότητας αργότερα στον άντρα? Αποτελεί ένα αίτιο για την εμφάνιση υπογονιμότητας και όχι μόνο. Στον όρχη από τη γέννηση του παιδιού υπάρχουν κάποια κύτταρα τα οποία θα εξελιχθούν μετέπειτα στα γεννητικά κύτταρα του ανδρός, στα σπερματοζωάρια. Mm-hmm. Τα κύτταρα αυτά, εφόσον ο όρχης δεν βρίσκεται στο όσιο και βρίσκεται εκτεθειμένος σε δυσμενείς εντός εισαγωγικών γι' αυτό συνθήκες υψηλής θερμοκρασίας, ας πούμε, όπως οι όρχες που βρίσκονται μέσα στην κοιλιά, τα κύτταρα αυτά σταδιακά εκφυλίζονται και υπολογίζεται ότι ένα ποσοστό μέχρι 70% εκφυλίζεται ακόμη και στον πρώτο χρόνο της ζωής. Επομένως, mm-hmm. δεν έχουν πιθανότητα να διαφοροποιηθούν προς ωριμότερες μορφές και να καταλήξουν να γίνουν σπερματοζωάρια. Άρα τα γεννητικά κύτταρα στο αγοράκι, το οποίο έχει κρυψορχία και δεν αντιμετωπιστεί έγκαιρα, στην ουσία εκφυλίζονται, ας πούμε, εντός εισαγωγικών αχρηστεύονται. Ναι. Ο ένας λόγος που πρέπει να αντιμετωπίζεται η κρυψορχία και αυτός που είναι ο γνωστός στο πιο πολύ κόσμο είναι αυτός. Ο άλλος λόγος είναι ότι έχει αποδειχθεί ότι οι όρχες οι οποίοι δεν βρίσκονται στη φυσιολογική του θέση και κυρίως οι όρχες οι οποίοι είναι ενδοκοιλιακοί, βρίσκονται δηλαδή εντός της κοιλιάς, παρουσιάζουν αυξημένες πιθανότητες ανάπτυξης κακοήθειας σε μεγαλύτερη ηλικία μετά την εφηβεία. Και όχι μόνο αυτό, μπορεί να έχουν έως και πενταπλάσιο ποσοστό ανάπτυξης κακοήθειας σε σχέση με τους φυσιολογικούς όρχες, αλλά εκτός αυτού η θέση τους κάνει και τη διάγνωση δυσχερή. Ναι, δηλαδή, δεν είναι δυνατόν κάποιος να ψηλαφίσει έναν όρχη που βρίσκεται μέσα στην κοιλιά για να καταλάβει έτσι, αν κάτι έχει προκύψει. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο σημαντικό είναι να διαφύγει της προσοχής η παρουσία ενός τέτοιου όρχιος. Ναι. Να δει κανείς ένα παιδάκι το οποίο δεν έχει από τη μία μεριά, δεν ψηλαφά κανείς όρχη στο βουβονικό πόρο και να πει ότι δεν έχει το παιδάκι αυτό όρχη, έχει ατροφήσει ή έχει εξαφανιστεί. Έχουμε δει περιστατικά που ένα παιδάκι μπορεί να έχει φτάσει στην εφηβεία στα 13, στα 14. Τι λέτε, σοβαρά. Κάνοντας διάφορες απεικονιστικές εξετάσεις που πουθενά δεν αναγνωρίστηκε ο ενδοκυλιακός όρχης και να δούμε λαπαροσκοπικά ότι υπήρχε και υπάρχει ο όρχης στην κοιλιά, ο οποίος βέβαια από ένα σημείο και μετά είναι μη λειτουργικός. Και τι γίνεται στην περίπτωση αυτή, χάνει ουσιαστικά κάποιο μέρος της γονιμότητάς του άντρας? Χάνει κάποιο μέρος της γονιμότητας και χάνει και τον όρχη, γιατί σταδιακά ο όρχης αυτός έχει ατροφήσει. Και μετά την εφηβεία πλέον υπάρχει ένδειξη ορχιεκτομής. Δηλαδή να αφαιρέσει κανείς τον όρχη αυτό και στη θέση του, στο όσιο, να βάζουμε κάποια ενθέματα σιλικόνης, έτσι ώστε να έχει μια όσο το δυνατόν φυσιολογική εμφάνιση. Και αισθητική καλύτερη εικόνα. Ακριβώς. Νομίζω, δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο για την κρυψορχία. Νομίζω τα είπαμε όλα, κυρία Παπαγεωργίου. Νομίζω και εγώ αυτό. Άρα λοιπόν, ολοκληρώνοντας, θέλω να πούμε, γιατί τα μας τα είπατε πάρα πολύ ωραία και πολύ κατατοπιστικά όλα αυτά τα οποία σχετίζονται με τις ελάχιστα επεμβατικές, τις εφαρμογές της ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής στις παθήσεις, όπως βλέπετε, και στους δέκτες των γεννητικών οργάνων και του βουβονικού πόρου στα παιδιά. Κλείνοντας λοιπόν, η λαπαροσκοπική σας λύνει τα χέρια ουσιαστικά εσάς τους παιδοχειρουργούς. Και για τη διάγνωση και για τη θεραπεία, με πολλά πλεονεκτήματα από ό,τι βλέπουμε. Κοιτάξτε να δείτε, δεν ακυρώνουμε τις ανοιχτές επεμβάσεις. Καλά κάνετε και το λέτε. Υπάρχουν παθήσεις οι οποίες ακόμα και σήμερα αντιμετωπίζονται με την ανοιχτή χειρουργική. Ενδεχομένως δεν μπορούν κάποιες να αντιμετωπιστούν φυσικά, και λαπαροσκοπικά. Δεν αποκλείεται. Ωστόσο, και η φύση της λαπαροσκοπικής, εκτός από τα πλεονεκτήματα που είπαμε, τα ειδικά για τις παθήσεις τις συγκεκριμένες, η φύση της λαπαροσκοπικής χειρουργικής είναι από μόνη της τέτοια που επιτρέπει να κάνουμε τις επεμβάσεις αυτές με ελάχιστους χειρισμούς στα στοιχεία. Όσο ικανός και προσεκτικός να είναι ένας χειρουργός που εκτελεί μια ανοιχτή επέμβαση, είναι τέτοια η φύση της λαπαροσκοπικής χειρουργικής που την καθιστά πολύ λιγότερο ατραυματική. Μάλιστα. Νομίζω πολύ ότι λιγότερο τραυματική, συγγνώμη. Ναι, το ίδιο. Ναι, νομίζω ότι με αυτό τον τρόπο δώσαμε και ολοκληρώνοντας, όπως καλά κάνετε, κυρία Παπαγεωργίου, τους τηλεθεατές να καταλάβουν ποια είναι τα πλεονεκτήματα της λαπαροσκοπικής και στη διάγνωση. Κυρία Παπαγεωργίου, μας τα είπατε πάρα πολύ καλά, αλλά παράλληλα και στην θεραπεία σε πολλές περιπτώσεις. Αυτές δηλαδή που αναφέραμε, βουβονοκύλη, κρυψορχία και κυρσοκύλη. Λοιπόν, εμείς θα κάνουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας σήμερα στην εκπομπή Πάνω από όλα υγεία μου. Λοιπόν, εμείς θα κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θα συνεχίσουμε με ένα διαφορετικό θέμα, το οποίο σχετίζεται βέβαια με τη χειρουργική, αλλά από άλλη πλευρά. Σε λίγο λοιπόν και πάλι μαζί, αγαπητοί μου φίλοι.